Μου είπα να κάνω δηλώσεις για την αθώση του ΠΑΟΚ στο δικαστήριο σχετικά με την υποτιθέμενη πολυιδιοκτησία μεταξύ Ξάνθης και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αθωώθηκε, πανηγυρίζουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Και θα διεκδικήσουν σωστά, κάνουν μηνύσεις εισαγωγές από τους εμπλεκόμενους για ηθική βλάβη, οικονομική ζημιά, απώλεια πρωταθλήματος, ό,τι μπορούν να κερδίσουν. Έρχονται τώρα και μου λένε τι άποψη έχεις γι' αυτό. Να πω ότι δεν σέβομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι η χειρότερη δικαιοσύνη σε όλο τον κόσμο, μια από τις χειρότερες και με βάση αριθμών, είναι η ελληνική. Τι σημαίνει αυτό για μένα? Ο ΠΑΟΚ δικαιώθηκε, ωραία, συγχαρητήρια. Η νομική του το ρύθμισαν καλά το θέμα και δημιουργήθηκε μια ευεξία και στον κόσμο. Υπάρχει και το άλοθη του, χάσαμε το πρωτάθλημα επειδή μας κυνήγησε ο Βρούτος. Βέβαια, το θέμα της πολυδιοκτησίας ανακοινήθηκε από τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από τα γραφεία μάλλον που είναι κοντά στον κύριο Σαββίδη, όχι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από ανθρώπους του Σαββίδη, ότι τον προδώσανε για μια σχέση που υπήρχε σχετικά με τον προπονητήριο κτλ. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Την ελληνική δικαιοσύνη εγώ δεν τη σέβομαι. Πριν από λίγο καιρό αθωώθηκε ο Μαρινάκης για τα στημένα παιχνίδια και την τρομοκρατία. Πώς τη λέγανε, την οργάνωση. Την όπου έστεινε μάτς. Θα βγει τώρα ο Ολυμπιακός, οι Ολυμπιακοί για να πούνε, αθώος είναι ο Πρόεδρος. Αύριο θα αθωωθούν, θα πάει στο αρχείο αυτή η υπόθεση με τον Ούλαν. Θα βγουν και θα πούνε κάτω τα χέρια από τον Πρόεδρο γιατί εμπλέξατε το όνομά του κτλ. Μπορεί να ζητάει λεφτά μετά ο Μαρινάκης. Γιατί το λέγανε ναρκέμπορα, το βρίζαν, το κάνανε τα μέσα τα δικά μας. Όπως και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να ζητήσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ λεφτά από τους κάτω για απώλεια εισόδου κτλ. Ποια είναι η δική μου η αλήθεια? Η δική μου η αλήθεια είναι ότι χέστηκα για τις αποφάσεις των δικαστών των Ελλήνων. Χέστηκα. Γιατί χαίστηκα? Γιατί αύριο μπορεί να βγει ένας αρχιδολοφόνος, ένας εγκληματίας, ένας φωνιάς, ένας βιαστής να αθωωθεί, να έχει λεφτά να αθωωθεί ή καλό δικηγόρο ή καλό background και να φοβόμαστε να πούμε ότι αυτός είναι ο πατεώνας ή όχι. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε κάτι κακό, ούτε ο Ολυμπιακός ούτε κανένας. Λέω όμως ότι στην Ελλάδα αν έχεις χρήματα, είσαι εξουσία και έχεις φίλους, αθώνεσαι. Αν δεν έχεις, δεν αθώνεσαι. Πας κατά διαόλου. Αύριο ο Ολυμπιακός βγαίνει και λέει είμαστε αθώοι για τους στημένους αγώνες. Μπορεί να πει κανείς τίποτα? Όχι. Αύριο ο Δήμαρχος που λείπουν 40 εκατομμύρια, όχι αυτός ο Ζέρβας, οι άλλοι που ήταν παλιά, που λείπουν 40 εκατομμύρια από το ταμείο, μπορεί να πει κύριε, πώς μου λες εμένα κλέφτη? Εγώ αθώθηκα. Στα αρχίδια μου που αθώθηκες. Στη συνείδηση, και καταλήγω για να τελειώσω, στη συνείδηση του ελληνικού λαού, ο Ολυμπιακός είναι αθώος με τα στημένα? Ρωτάω. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού είναι ο Άρης φίλος με τον Ολυμπιακό? Αύριο μπορεί να το πεις, να σε στείλουν στο δικαστήριο και να πει έλα βρε Καριόλη, πού είμαστε εμείς φίλοι, πού φαίνεται, και να σε βγάλουν τρελό. Άρα λοιπόν, αν πεις ότι ο Άρης με τον Ολυμπιακό είναι φίλοι, έρχεται ο δικηγόρος, σε γαμάει τα ράματα, σου λέει απόδειξε το. Στη συνείδηση του λαού είναι φίλοι ή δεν είναι? Στη συνείδηση του λαού είχε ο ΠΑΟΚ θέσεις με την Ξάνθη φιλικές, ναι ή όχι? Στη συνείδηση του λαού στήθηκε το Ολυμπιακός Βέρεια 3-0. Καταλήγω. Η κοινή γνώμη τι πιστεύει? Ήταν κλέφτης ο Δήμαρχος? Έστεινε τα μάτια ο Ολυμπιακός? Είναι φίλος ο Ολυμπιακός με τον Άρη? Είναι ο ΠΑΟΚ φίλος με την Ξάνθη? Στα παπάρια μου οι δικαστικές αποφάσεις. Το θέμα είναι ο κόσμος, η περιεργός ατμόσφαιρα. Τι πιστεύει? Εσείς τι πιστεύετε? Όχι μόνο για το θέμα του ΠΑΟΚ, το θέμα του Ολυμπιακού, για το θέμα του Άρη με τον Ολυμπιακό, για το θέμα παλιότερα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Για τα στημένα παιχνίδια, για το αν στείνονται, για αν κλέβουν οι δήμαρχοι. Τι
πιστεύετε δηλαδή? Πιστεύετε στην ελληνική δικαιοσύνη? Εγώ όχι. Να είστε καλά.